τον Brexit από το Eurovision και το φιάσκο με το τραγούδι που επελέγει με απευθείας ανάθεση να μας εκπροσωπήσει έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Η χώρα της ουτοπίας, όπως ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, δεν κατάφερε τελικά να πείσει και να μεταδώσει το ανθρωπιστικό μήνυμα της προσφυγιάς που σχεδίαζαν οι υποστηρικτές του. Οι Άργο παρουσίασαν μια χορογραφία με έθνικ στοιχεία, με την ποντιακή λύρα και το τύμπανο να δίνουν το ρυθμό, χωρίς όμως να καταφέρουν τελικά να συγκινήσουν κριτική επιτροπή και ψηφοφόρους. Έτσι, για πρώτη φορά η χώρα μας δεν θα έχει συμμετοχή στον τελικό της Eurovision από το 2004, οπότε και καθιερώθηκαν οι ημιτελικοί του διαγωνισμού. Για το θέμα του αποκλεισμού της χώρας μας από το διαγωνισμό τοποθετήθηκε και η γνωστή τραγουδίστρια και βετεράνος του θεσμού Μπέση Αργυράκη. Ήταν το τραγούδι αυτό τελείως ξένο σώμα για φεστιβάλ ευρωπαϊκό και ήταν φυσικό, το περίμενα, γι' αυτό και όταν έλεγα τη γνώμη μου έλεγα ότι ας κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Ας σταθούμε λοιπόν ότι τα νέα αυτά παιδιά προσπάθησαν, τους δόθηκε ευκαιρία, αλλά δυστυχώς με ένα τραγούδι το οποίο ήταν εντελώς ακατάλληλο για το δεσμό. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πήραν φωτιά για την παρουσίαση του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και τον αποκλεισμό από τον τελικό. Ποντιακό τραγούδι, όχι από τον Πόντο, αλλά από το ούτε Πόντο. Να περνά το Αζερμπαϊτζάν και να μένει εκτός η Ελλάδα, κάτι σαν το Καμπάλα Παναθηναϊκός. Έτσι χάνονται θέσεις εργασίας. Από πού θα ζήσει η πιτσαρία, αν δεν είμαστε στον τελικό? Πρώτη φορά αριστερά και ούτε την αξιολόγηση της Eurovision δεν περάσαμε. Έρε γλέντια! Μετά τα μνημόνια έτσι και στη Eurovision. Η Κύπρος μπήκε μετά από μας, αλλά προκρίθηκε πρώτη. Χθες ξεκίνησε ο κόφτης να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Τα αστεία με την Ευρώπη τελείωσαν. Η εμφάνιση του συγκροτήματος Argo σχολιάστηκε επίσης με αρνητικό τρόπο στο Twitter και από το BBC, αφού οι συντάκτες του έγραψαν σε ελεύθερη μετάφραση «βρακοφόρη αλλά ελληνικά».